Αντιλαμβανόμενοι τις διαστάσεις που έχει πάρει η αδυναμία των οικοκυριών να αποπληρώσουν τις δόσεις δανείων και πιστωτικών καρτών και το φαινόμενο των κατασχέσεων κατοικιών, τα μέλη της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γαργαφία Καπαρελίου Θήβας προσκάλεσαν τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προστασίας Δανειοληπτών και Καταναλωτών να τους προτείνει τρόπους να γλιτώσουν τις περιουσίες τους, αφού η πλειοψηφία των Ελλήνων στη λέλαπα των περικοπών και των απολύσεων αδυνατή πλέον να εξοφλήσει τα χρέη του. Διότι δυστυχώς στην τελευταία τριετία είχαμε μια βίαιη αλλαγή συνθήκων σε επίπεδο μισθών, σε επίπεδο εργασίας και σε επίπεδο βιωσιμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία περίπου 1.000.000 ανέργων, αλλά και το κλείσιμο πάνω από 205.000 μικρομεσαίες οικογενειακές, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, δυστυχώς θα πρέπει από πλευράς της οικογένειας να υπάρχει μία άμεση αντίδραση σε οποιαδήποτε εξωδικαστική ή δικαστική ενέργεια γίνει από πλευράς των δανειστών, δηλαδή των τραπεζικών ιδρυμάτων. Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να μην ασκούμε τα ένδικα μέσα που δικαιούμαστε, διότι χάνουμε δικαιώματα. Και αναφέρομαι στη διαταγή πληρωμής. Πρέπει μέσα στις σταχτές προθεσμίες να καταθέτουμε ανακοπή, διότι ασφαλίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Πρώτον. Δεύτερον, το ίδιο ισχύει και στην κατασκευτήρια έκθεση. Τρίτον, πρέπει να ξέρουμε στο ότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Η προστασία της πρώτης κατοικίας γίνεται υπό πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Ακόμα αναφερόμενος και στο νόμο 3869, το νόμο για τα υπερχομένα νοικοκυριά, στο άρθρο 9, παράγραφος 5, αναφέρεται ότι ακόμα και η πρώτη και κύρια κατοικία οδηγείται στον πληστηριασμό. Κρίσιμο σημείο αποτελεί ότι, ακόμα και να πετύχουμε την έκδοση μιας εντός παραθέσεως ευνοϊκής απόφασης, εάν μετά δεν τηρήσουμε την απόφαση, γιατί για λόγους πραγματικούς, ουσίας, διότι μείναμε άνεργοι, διότι μειώθηκε και άλλο το εισόδημά μας, στην περίπτωση αυτή η δικαστική απόφαση καταργείται, διότι υπάρχει η διαλυτική αίρεση και τότε το σπίτι μας θα το χάσουμε, ακόμα και αν είναι πρώτη και κύρια κατοικία. Επομένως, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην προσέγγιση του νόμου και κυρίως στην πρόβλεψη που θα κάνουμε για την αποπληρωμή του όποιου υπολείπου οφειλής μας απομείνει. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχουμε πέραν της πρώτης κατοικίας, δεν μπορούμε να το προστατεύσουμε. Διότι θα δοθεί σε σύνδικο που θα οριστεί από το δικαστήριο προκειμένου να εκποιηθεί. Το ίδιο ισχύει και για την κινητή μας περιουσία. Αν είμαστε μικροεπαγγελματίες σε επίπεδο προσφοράς υπηρεσιών, υπαγόμαστε στον νόμο. Αν έχουμε εμπορική ιδιότητα, εξαιρούμαστε από τον νόμο. Στην περίπτωση αυτή, ο μόνος τρόπος προστασίας είναι διαμέσου αγωγής περί ευνίδιας αλλαγής συνθηκών. Οι προτινόμενες ρυθμίσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή από τράπεζες, είτε απευθείας με τους πελάτες τους, είτε στα πλαίσια του εξοδικαστικού συμβιβασμού, είναι μη βιώσιμες. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στα πλαίσια του εξοδικαστικού συμβιβασμού έχει σημειωθεί αποτυχία στο 99% των περιπτώσεων. Θα μιλήσω με τρία χαρακτηριστικά αριθμητικά παραδείγματα. Υπόλοιπο οφειλής 37.000 ευρώ από πλευράς της ιδιωτικής τράπεζας προτάθηκε 20 ετής εξόφληση με ένα επιτόκιο 14,5%. Η οφειλή στην 20 ετία θα αποπληρωθεί με τελικό ποσό περίπου 128.000 ευρώ. Σε κατανοητικό δάνειο 19.000 ευρώ. Προτάθηκε 15 ετής ρύθμιση, τελικό ποσό που θα αποπληρωθεί εγγίζει τις 42.000 ευρώ. Και εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα. Εάν σήμερα δεν μπορεί κάποιος να πληρώσει τις 37.000 ευρώ ή τις 19.000 ευρώ, διότι έχει μειωθεί ο μισθός ή διότι έχει μείνει άνεργος, στα πλαίσια των επόμενων